Την ανάγκη λειτουργίας του δημόσιου κτέου αναλύει ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Ηλίας Γεωργάκης. Μας δίνουν κάποιες υποσχέσεις, αλλά φοβάμαι πως είναι απλά προεκλογικές υποσχέσεις, δηλώνει με νόημα. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει γίνει τίποτα. Όλο γίνονται ο διαγωνισμός, έγινε μετά οικονομικός έλεγχος και έπεται η συνέχεια. Λένε, από ό,τι είπε ο Περιφερειάρχης, πριν τις εκλογές θα ανοίξει το κτέο. Τώρα εγώ πολύ αμφιβάλλω, αλλά ακόμα και αν ανοίξει πριν τις εκλογές, νομίζω ότι μας βάζει σε υπόνοιες, ότι όλα γίνονται προεκλογικά και για επικοινωνιακούς λόγους. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, τονίζει και επισημαίνει το κόστος που καλούνται να πληρώσουν. Χαμένες εργατοώρες, τα πετρέλαια που έπρεπε να ξοδέψουμε περίπου 100 ευρώ να πάμε και να έρθουμε και όπως είπαμε, ναι, οι χαμένες εργατοώρες, το δρομολόγιο θα χάσεις οπωσδήποτε, γιατί όταν κανονίσεις να πας να περάσεις κτέο δεν μπορείς την προηγούμενη μέρα να φορτώσεις γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου τύχει. Άρα είναι και εκτός του πετρέλαιου είναι και άλλο η οικονομική επιβάρυνση. Θέλουμε να μας λένε την αλήθεια, μας κούρασαν τα ψέματα, δηλώνει ο κύριος Γεωργάκης. Να μας λένε αλήθεια θέλουμε, γιατί πάντα μας γεμίζουν με λόγια παχιά, τα οποία όμως αποδεικνύονται αιώλα και χωρίς κανένα αντίκρισμα. Υπόσχονται πολλά προεκλογικά, άμα βγει ο ένας θα μας κάνει το ένα, αν βγει ο άλλος θα μας κάνει το άλλο, αλλά τελικά δεν γίνει τίποτα. Από την περιφέρεια τώρα βασικά χρειαζόμαστε οι δρόμοι να γίνουν καλοί, γιατί όπως βλέπουμε οι δρόμοι ειδικά εδώ που πηγαίνουν προς το Σιδηρόκαστρο, παρόλο που είναι ο δρόμος σχετικά άνετος φαίνεται, αλλά το δεξί ρεύμα είτε στο πήγαιν είτε στο έλα είναι ένα καλτερίμι. Ο δρόμος από πάνω που πάμε από Πετρίτσι, Βερόνια προς Κιλκής και εκείνος είναι χάλια και πολλά άλλα σημεία. Οι δρόμοι είναι βασικό αίτημα που πρέπει να γίνει για να μπορέσουν τα αυτοκίνητα να μην παθαίνουν ζημιές, γιατί οι φθορές δεν πληρώνονται. Είτε από λάστιχα, είτε από φρένα, είτε από μορτισέρ. Κοστίζουν πολύ, ειδικά σε εμάς που είναι τα φορτηγά μεγάλα.